κόκκινη ήταν αυτοί που βρέθηκαν σε αρκετά δεινή θέση στο χθεσινό επεισόδιο του Survivor 4, μιας και έχασαν την ασυλία και χρειάστηκε να ψηφίσουν κάποιον παίκτη τους. Η εκπομπή Love It είχε όλα τα κομμένα πλάνα από την ψηφοφορία που ανέδειξε τη Μαριάνθη. Σχεδόν όλη η ομάδα έδωσε τη Μαριάνθη, ο Ηλίας Μπόγδανος, ο Κώστας Παπαδόπουλος, η Καρολίνα Καλύβα, ο Τριαντάφυλλος, ο Γιώργος Ασημακόπουλος και η Νικολέτα Μαυρίδη, ψήφισαν τη Μαριάνθη και κάπως έτσι σήμερα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Δείτε εδώ ποιος είναι ο παίκτης που αποχωρεί. Οι κομμένες σκηνές από το χθεσινό, 9 τρίτα, επεισόδιο του Survivor 4. Ένα βήμα πιο κοντά στην αποχώρηση ο Καλύβης μετά τα στο χθεσινό επεισόδιο του Survivor, στον αγώνα της δεύτερης ασυλίας, είδαμε μια απίστευτη ανατροπή, η κόκκινη ήταν ένα βήμα πριν την νίκη και στο πιο κρίσιμο σημείο ο Πάνος Καλύβης προσποιήθηκε προσωπάκι που κλείνει το μάτι, ότι είχε πόνο στο πόδι και αποχώρησε από τον αγώνα δίνοντας τη θέση του στον Ταβλαδάκι που έπαιξε απέναντι από τον Ασημακόπουλο και τελικά πήρε το βοτ. Από εκεί ξεκίνησε ένας απίστευτος εκνευρισμός τους μπλε από την πλευρά της μιας υποομάδας, του James, που έλεγαν ότι κάνουν αυτά που κοροϊδεύουν και η Άννα Μαρία φώναζε γιατί δεν έδωσαν τον Πάνο για αποχώρηση αφού δεν προσφέρει αγωνιστικά. Αυτή ήταν η αρχή του τέλους, αφού μετά το περιστατικό αυτό το παιχνίδι γύρισε και τελικά την νίκη πήραν οι μπλε με τον Γιώργο Κοψιδά να εξοργίζεται και να πετάει πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Σε όλο αυτό, ωστόσο, ο Πάνος Καλύβης έμεινε με σκυμμένο το κεφάλι και χωρίς να πει κουβέντα. Ο Πάνος Καλύβης είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, όπως έχουμε δει στο παιχνίδι, χαμηλών τόνων, ακούει πολλά και μιλάει ελάχιστα όταν νιώθει πως φτάνει σε μεγάλο σημείο αδικίας. Μετά το χθεσινό περιστατικό στο αγώνισμα ασυλίας ο άνθρωπός μου από τον Άγιο Δομήνικο με ενημέρωσε ότι ο Πάνος Καλύβης είναι ρηγμένος πολύ ψυχολογικά και γιατί κατάλαβε πως όντως η ομάδα του δεν τον στηρίζει καθόλου αγωνιστικά και τον θεωρεί πολύ πολύ κατώτερο αλλά και γιατί εκείνος έκανε κάτι τέτοιο. Ο Πάνος Καλύβης συνειδητοποίησε ότι έκανε κάτι που στην πραγματική του ζωή εκτός παιχνιδιού, δεν θα το έκανε πολύ γιατί ήταν μεγάλη αδικία και νιώθει σιγά σιγά ότι χάνει τον εαυτό του και είναι κάτι που άπειρες φορές έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να αφήσει κάτι τέτοιο να συμβεί. Οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες για την ψυχολογία και τις αποφάσεις που θα πάρει, εδώ θα είμαστε να τα πούμε όλα. Yeah.